Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, στα τέλη της εβδομάδας, ημέρα Πέμπτη. Μία ακόμη ημέρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Στην κυριολεξία. Με το που ανοίξουμε την τηλεόρασή μας, με το που μπούμε σε κάποιο ειδησιογραφικό site, με το που μπούμε στο verginanews.gr, βλέποντας το δελτίο ειδήσεων του Βεργίνα, βλέπουμε μόνο φωτιές. Και τρέμει το φιλοκάρδι μας, μήπως ο δημοσιογράφος, ο παρουσιαστής, η παρουσιάστρια εκείνη την ώρα πει και για μία ακόμα περιοχή όπου άναψε, υπάρχει νέο μέτωπο. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση και νομίζω ότι πλέον οι ευθύνες είναι πάρα μα πάρα πολλές. Είναι η ώρα? Όχι. Μόλις τελειώσει ο πόλεμος, μόλις τελειώσει η μάχη που δίνουν καθημερινά αυτά τα παλικάρια, άντρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας, οι εθελοντές και οι εθελόντριες, ο απλός κόσμος, οι απλοί πολίτες που προσπαθούν να σώσουν την περιουσία τους, τότε θα πρέπει να δούμε τι έγινε λάθος για ακόμη μία χρονιά. Τώρα όλα αυτά τα οποία ακούμε για κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, τα ακούμε. Έχουμε φέρει ειδικούς. Τα ακούμε και σήμερα. Έναν ακόμη ειδικό, το Βασίλη το Λύκο. Ειδικός περιβαντολόγος. Να μας πει και αυτός τη δική του άποψη. Τελικά όλα αυτά γίνονται εξαιτίας κλιματικής κρίσης ή συμβαίνει κάτι άλλο? Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν ευθύνες και θα πρέπει να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες πάρα πολύ άμεσα. Θα μου πείτε σε ποιον, στον Κικίλια, χθεσινός υπουργός που ανέλαβε το συγκεκριμένο υπουργείο? Υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει από το μυαλό μου αυτό το οποίο μας είπε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο κύριος Κωνσταντέλος. Αυτό το φοβερό σύστημα με το drone που ελέγχει όλη την περιοχή και με το που υπάρξει οποιοδήποτε καπνός, φλογίτσα, ακόμα και μέσα στη νύχτα, ενημερώνεται το κέντρο ελέγχου. Ένα σύστημα το οποίο για τα δεδομένα των Δήμων, για τα δεδομένα της πολιτείας, δεν κόστισε και πάρα πολλά χιλιάρικα. Ίσως αυτό να είναι το πρόβλημα. Εγώ μία που το είπα εχθές, το παραλαμβάνω σήμερα, ξεχάστε το, μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν τους το παρουσίασε ο Δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντέλος, είπαν ότι δεν το χρειαζόμαστε, είπαν ότι δεν το θέλουμε. Τι να πει τώρα κανείς? Τι να πει κανείς από αυτούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες εστίες φωτιάς σε ολόκληρη την Ελλάδα? Χάσαμε και τα δύο παλικάρια. Σήμερα μεταξύ όλων των υπολείπων έγινε και μία επιμνημόσυνη, ας το πούμε έτσι, δέηση, μία τελετή έπαρσης της σημαίας σε μεσίστια θέση και επιμνημόσυνη δέηση για τους δύο αξιωματικούς της πολεμικής μας αεροπορίας. Αυτή η εικόνα, αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, πολύ συγκινητική. Βγήκε όλο το προσωπικό στα μπαλκόνια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για να ποτίσει φόρο τιμής σε αυτά τα δύο παλικάρια. Σιωπηρά. Σιωπηρά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με αυτό το οποίο συνέβη. Συγκλονισμένοι και συνάμα οργισμένοι. Και πώς τα φέρνει η ζωή, Αυτό είναι άλλωστε η ζωή. Πάντα έχει δύο πλευρές. Πάντα έχει τη στενάχωρη πλευρά, θλίψη, λύπη, οργή, και από την άλλη υπάρχει και χαρά. Αυτή είναι η ζωή μας, γεμάτη αντιθέσεις. Συγχαρητήρια στα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος Πόλο,
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι το είχαμε ανάγκη. Είχαμε ανάγκη μια έτσι επιτυχία, να νιώσουμε λίγο διαφορετικά. Θα υιοθετήσω τον τίτλο από το πρώτο θέμα.gr, γιατί μ' άρεσε. Το πειρατικό. Το πειρατικό, θυμάστε το πειρατικό το 2004, που τα σάρωσε όλα. Κάπως έτσι πηγαίνει. Η Dream Team, λοιπόν, της Εθνικής Ομάδας Πόλο, κατακτά τον κόσμο. Και θέλω να ακούσουμε τη δήλωση την οποία έκανε ο προπονητής της Εθνικής, Θοδωρής ο Βλάχος. Ο αθλητισμός διδάσκει ήθος, όσο δύσκολες και αν είναι στιγμές. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς είμαστε χαρούμενοι. Αν κάναμε κάποιους Έλληνες χαρούμενοι, είμαστε διπλά. Υπάρχει πάλι μια κατάσταση στην Ελλάδα, όπως ήταν και στο Τόκιο, δυστυχώς γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Είναι κρίμα, αυτή τη φορά χάθηκαν ζωές και νομίζω ότι μόνο μπορούμε να πούμε συλληπιτήρια και κουράγιο σε όσους έχουν χάσει τις προστίσεις και ό,τι έχει συμβεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι εμείς σήμερα εδώ κάναμε... Σήμερα γράψατε ιστορία, με συγχωρείτε που θα σας το πω, αλλά γράψατε ιστορία. Όχι μόνο με το αποτέλεσμα, όχι μόνο με την πρόκληση του Ολυμπιακού, αλλά και με την εγγένη εμφάνιση αυτής της ομάδας. Θέλω να διορθώσω να πω ότι γράφουμε ιστορία, γιατί έχουμε να γραφτεί άλλη μια σελίδα, αν τα καταφέρουμε. Και θέλω να, πριν δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πράγματι σήμερα ήταν εκπληκτική. Στην άμυνα κυρίως, αλλά και μπροστά βάλαμε και αρκετά γκολ. Νομίζω ότι κάναμε πάρα πολλά σωστά πράγματα σήμερα σε ένα πολύ αποφασιστικό παιχνίδι. Έχουμε όμως άλλο ένα. Αυτή είναι λοιπόν η ίδια η ζωή. Με τα πάνω της και τα κάτω της. Και το μυαλό μας ασφαλώς είναι στις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι στις οικογένειες αυτών που χάθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Το μυαλό μας είναι σε όλες αυτές τις περιοχές που μέχρι και αυτή την ώρα δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται οι κάτοικοι, καταστρέφεται το περιβάλλον και όλα αυτά, όπως και να το κάνουμε, έχουν επιπτώσεις και σε άλλες παραμέτρους. Έχουν επιπτώσεις και στην οικονομία, στον τουρισμό και κατ' επέκταση και στην οικονομία. Θέλω να καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι απόψε μαζί μας, ο κύριος Θανάσης Κορδάς. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, όσο μπορεί να είναι καλησπέρα με όλα αυτά τα δυσάρεστα των τελευταίων ημερών και χωρίς να είναι σχήμα λόγου, νομίζω έχουμε υποχρέωση όλοι να εκφράζουμε ένα λόγο αλληλεγγύης και συμπόνιας και στις οικογένειες των θυμάτων και των ηρώων της αεροπορίας που επιχειρούσαν, αλλά και των απλών πολιτών που έτυχε να χάσουν τη ζωή τους αυτήν την πυρκαγιά. Και βέβαια όλους τους πολίτες που δίνουν μάχη κάθε μέρα με τις φλόγες για να μπορέσουν να δαμάσουν αυτό το τέρας. Ήταν συγκινητική η εικόνα, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου αυθόρμητα όλοι οι υπάλληλοι, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, βγήκαν στα μπαλκόνια του Υπουργείου Αμήνης κατά τη διάρκεια της έπαρσης της σημαίας, μεσίστιας της σημαίας και της επιμνημόσυνης δέησης. Αυτή η σιωπηρή, αυτή η θλίψη που βγήκε με αυτή την πολύ εκοφαντική σιωπή από όλους αυτούς. Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δυστυχώς δεν φέρει τους ανθρώπους πίσω και ας ελπίσουμε να είμαστε πάντα λίγο καλύτεροι, έτσι ώστε να περιορίζουμε ή και να αποφεύγουμε, αν είναι δυνατόν, τέτοιου είδους καταστροφές. Δεν βοηθούν. Κύριε Σκορδά, έχετε υπάρξει κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και βρεθήκατε σε συσκέψεις και, εν πάση περιπτώσει, και συζητήσεις πώς αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι, πώς αντιμετωπίσουμε τα καιρικά φαινόμενα ή οτιδήποτε άλλο. Ήθελα πραγματικά να εκφράσω την απορία. Δεν υπάρχουν ειδικοί που να δώσουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ή δεν έχουμε χρήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που μας λένε οι ειδικοί? Δεν νομίζω ότι είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η άποψή μου και η εμπειρία μου, γιατί έχει τύχει να έχουμε αντιμετωπίσει και παλιότερα τέτοια προβλήματα, είναι ότι πραγματικά πολλές φορές
όσο και να προετοιμαστεί ο άνθρωπος, η φύση είναι πάντα πιο δυνατή, αλλά ένα βασικό στοιχείο το οποίο νομίζω διαφεύγει μονίμως από το σχεδιασμό μας είναι το ότι ο σχεδιασμός από την εφαρμογή έχει μια διαφορά και εκεί απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Και για να είναι πετυχημένη η εφαρμογή χρειάζεται η αλυσίδα όλων από τους υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης, από τους απλούς πολίτες που μπορεί να καλλιεργούν τη γη ή να έχουν τα ζώα τους σε κάποια περιοχή. Οι δασικές υπηρεσίες, οι αυτοδιοικητικές υπηρεσίες, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Όλοι χρειάζεται να κάνουν τη δουλειά όπως πρέπει. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται οι πολίτες να είμαστε υπεύθυνοι και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Δεν μπορούμε να βάζουμε φωτιά όποτε να είναι για κανένα λόγο. Έβλεπα, ας πούμε, χθες στη Βάλια Κάλντα κάποιοι πήγαν να κάνουν μπαρμπεκιού. Μπορεί να σταθήκανε τυχεροί και να μην άναψε χθες μια φωτιά. Βρέθηκαν άλλοι κάτοικοι που τους είδαν και πήγαν και τους σταμάτησαν και μάλιστα ήταν αγενέστατοι και έλεγαν: εμείς θα τη σβήνουμε. Φωνάξτε την αστυνομία, κάντε ό,τι θέλετε. Εκεί χρειάζεται να υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική ευθύνη πρώτα απ' όλα. Και βέβαια από την πλευρά του κράτους, του οργανωμένου, να υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος θα έχει τσεκαριστεί σε όλα τα επίπεδα και θα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα την ώρα που θα χρειαστεί. Και να τιμωρείται και η ανευθυνότητα, κύριε Υπουργέ. Είπατε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ξέρετε ποια ήταν η κατάληξη. Επειδή οι υπόλοιποι, οι κάτοικοι που τους είδαν να ανάβουν τη φωτιά, πήγαν πραγματικά και έσβησαν από μόνοι τους τη φωτιά, φώναξαν και την αστυνομία, φώναξαν και την πυροσβεστική. Οι υπόλοιποι, αυτοί οι ανεύθυνοι, κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν υπήρξε διαδικασία του αυτοφόρου, διότι λέει η πυροσβεστική, για να μπορέσει να κινήσει τη διαδικασία του αυτοφόρου και η αστυνομία, θα έπρεπε να διαπιστώσει ότι η φωτιά έκαιγε. Ναι, εντάξει. το γράμμα του νόμου πολλές φορές λειτουργεί περιοριστικά. Και περίεργα. Και περίεργα, αν το δεχτώ. Απλά αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει και τις υπόλοιπες μέρες και να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι πολύ εύκολα λένε να ξανασυστήσουμε τις δασικές υπηρεσίες, γιατί και όταν τις ενσωματώσαμε στην πυροσβεστική, πάλι κάποιες δυσλειτουργίες νομίζαμε, μιλάω ως πολιτεία συνολικά, ότι θα θεραπεύσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί φωτιές έμπαιναν και πριν. Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα το δάσος δεν περπατιέται, δεν βιώνεται και δεν καθαρίζεται. Παλιά υπάρχει, ξέρετε, ένα πολύ ωραίο αριστούργημα της λογοτεχνίας, «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντονίου. Τουλάχιστον στην εποχή μου το διαβάσαμε ως παιδιά, το οποίο δίνει πολύ παραστατικά το πόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα είναι η ζωή στο βουνό και το δάσος. Και αυτό σήμερα λείπει. Δεν καθαρίζονται τα δασικά μονοπάτια, μαζεύεται το πούσι στο ένα μέτρο και είναι έφλεκτη ύλη πλέον κάθε χρόνο, δεν υλοτομούνται τα δάση, δεν υπάρχει πλέον ένας έλεγχος ποιο δέντρο είναι γέρικο, ποιο είναι έτοιμο γιατί έχει ξεραθεί να γίνει πρώτη ύλη για μια πυρκαγιά, με αποτέλεσμα όλα αυτά να έρχονται να λειτουργούν σωρευτικά σε μια αναμφισβήτητη κλιματική αλλαγή που βιώνουμε και όλα αυτά να έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα το οποίο πλέον αποκτά διαστάσεις εθνικής καταστροφής, έτσι δεν είναι ασήμαντο. Μία πολύ άσχημη εικόνα που βγάζει η χώρα μας στο εξωτερικό. Πλήττεται ο τουρισμός. Ακόμα δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, αλλά με όσους ξενοδόχους και αν έχουμε μιλήσει, περιμένουμε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε και τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Τάσιο, ήδη υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις. Ο τουρισμός λοιπόν φαίνεται ότι θα πληγεί. Άρα λοιπόν τα έσοδα θα είναι λιγότερα. Η κυβέρνηση επιμένει στις προεκλογικές της δεσμεύσεις, επιμένει ο Πρωθυπουργός στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων όσον αφορά στην οικονομία και μάλιστα έχουμε και το οικονομικό νομοσχέδιο το οποίο στη Βουλή είχαμε και μία από τις κόντρες σε πολιτικό επίπεδο αυτή την εβδομάδα. Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει
η κυβέρνηση σε οικονομικό επίπεδο. Η οικονομία θα αντέξει αυτά τα οποία θέλει να κάνει και έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, φίξατε πολλά θέματα μαζί. Ναι. Νομίζω ότι από αυτό θα κρυφθεί στο τέλος και η όποια αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου. Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε τη σειρά που τα αφήξατε. Ναι. Ο τουρισμός είναι αμφισβήτητα ένα κομμάτι πολύ σημαντικό της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού ΑΕΠ, αλλά ο τουρισμός θα έλεγα ότι πρέπει να σταθεί αυτοκριτικά σε κάποιες από τις συμπεριφορές του φέτος, διότι το πρόβλημα αναμφισβήτητα υπάρχει με τις πυρκαγιές, αλλά νομίζω ότι έχουμε διαπιστώσει ένα πρόβλημα στον ελληνικό τουρισμό πριν τις πυρκαγιές. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου θεώρησαν δεδομένη την καλή περσινή χρονιά και φέτος φέρθηκαν λίγο αλόγιστα σε ό,τι αφορά την πολιτική τιμών. Το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα σήμερα δίνει μια εικόνα ότι μάλλον υπολείπεται των στόχων που είχε θέσει για τη φετινή τουριστική χρονιά και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουν και οι επιχειρηματίες του κλάδου και η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση από την πλευρά που την αφορά, έτσι ώστε του χρόνου να μην είμαστε σε αυτή τη γραμμή πλεύσης, αλλά να κινηθούμε διορθώνοντας τα όποια λάθη έγιναν στη φετινή χρονιά. Τώρα, από εκεί και μετά, η κυβέρνηση προφανώς και οφείλει να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Και θεωρώ ότι το ότι διορθώνει κάποιες μισθολογικές αδικίες στο δημόσιο τομέα και σε άλλους επιμέρους κλάδους με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή, αναμφισβήτητα είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Γιατί δεν υιοθετούν αυτή την άποψη αξιωματική αντιπολίτευση και ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, εντάξει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκ της θέσεώς τους πρέπει να βρίσκουν τρόπους, να το πω έτσι, διαφωνίας και αντιπολίτευσης. Διαφωνούμε για να διαφωνούμε. Εντάξει, δηλαδή ο καθένας δικαιούται να έχει την οπτική του. Εγώ θα μείνω σε αυτό και θα πω είναι σεβαστό. Δεν είναι η δουλειά η δική μου να πω τι πρέπει να κάνει το κάθε κόμμα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι καμιά οικονομική πολιτική στην Ελλάδα δεν θα μπορέσει να είναι πετυχημένη αν δεν διορθώσουμε τα προβλήματα που έχουμε στον πυρήνα της οικονομίας μας. Έχω γίνει πολλές φορές ενοχλητικός και προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πάντα μια, πώς να το πω, μια προσωπική στάση ζωής σε αυτό το θέμα. Πάντα προσπαθούσα να πείσω για την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης της εγχώριας παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία αν δεν αποφασίσουμε τι και πώς θα παράγουμε. Δεν γίνεται να δανείζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξένα φαντ ή επενδυτές εντός ή εκτός εισαγωγικών για να αγοράσουν ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι real estate γενικώς, είτε είναι βιομηχανικές μονάδες, να αφαιρούμε αυτή τη ρευστότητα από την ελληνική επιχειρηματικότητα και όταν έρχεται και γίνεται μια τέτοια επένδυση, να μην υπάρχει και μια δέσμευση επίτευξης κάποιου αποτελέσματος, απλά να μπορούν όποτε αποφασίζουν να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να αποχωρούν από την επένδυση και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το λέω γιατί και επαγγελματικά είχα προσπαθήσει να συμβάλλω στην διάσωση του κλάδου των οχθιοκαλλιεργειών. Έγινε μια επένδυση από τις τράπεζες εκεί με αυτά τα χαρακτηριστικά από κάποια φαντ και 4 χρόνια τώρα αυτή η επένδυση, ξέρετε, δεν δουλεύει. Οι οχθιοκαλλιέργειες έχουν πάλι πρόβλημα. Λοιπόν, εάν δεν υπάρξει μια σοβαρή ενασχόληση και συμφωνία του πολιτικού προσωπικού, αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας και του τραπεζικού συστήματος, του τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην οικονομία και να συμφωνήσουμε στο πώς θα το κάνουμε, τότε λυπάμαι, αλλά πάλι μπροστά μας θα έχουμε μόνο προβλήματα, τα οποία στο τέλος της μέρας θα πληρώνουμε με τους φόρους. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη πολιτικής βούλησης, κύριε Υπουργέ. Δεν νομίζω ότι κανένας πολιτικός δεν θέλει να παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα. Ασφαλώς και το θέλει, αλλά όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, τόσα πολλά εμπόδια, θα έλεγε κανείς
Για ποιο λόγο δεν υιοθετούμε ή δεν αντιγράφουμε κάποια από τα μοντέλα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε συμφωνήσει στο τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Αλλά εάν δεν συμφωνήσουμε, ξέρετε, στα μαθηματικά πολύ λένε πολύ, ότι αν διαβάσεις καλά την εκφώνηση του προβλήματος, καταλαβαίνεις ποια είναι η λύση. Αν δεν συμφωνούμε στο τι είναι το πρόβλημα δεν είναι η χρηματοδότηση, για παράδειγμα, δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας, δεν είναι η έλλειψη προσωπικού. Αυτά μπορεί να είναι επιμέρους ζητήματα σε μια κατεύθυνση που θέλουμε να πάρει η οικονομία. Πού θέλουμε να πάει η οικονομία? Υπάρχει σήμερα πρωτογενής παραγωγή στη χώρα? Υπάρχει μεταποίηση? Υπάρχει βιομηχανία? Πολύ σημαντικό. Άρα δεν έχουμε στόχο. Αν περιμένουμε ακριβώς, αν περιμένουμε τα πάντα να τα κάνουμε από τον τουρισμό, δεν μπορεί η οικονομία μας να είναι οι μισοί Έλληνες να ψήνουμε καφέ και οι άλλοι μισοί να πίνουμε καφέ. Πρέπει να αποφασίσουμε τι κάνουμε. Άρα με μπαλώματα δεν στηρίζεται και δεν στείνεται μια σωστή οικονομία. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Και εάν καθίσει το σύστημα και δουλέψει πάνω σε αυτή τη βάση, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν οι ιδέες, οι σκέψεις, οι προτάσεις, οι άνθρωποι να μπορέσουν να τα υλοποιήσουν. Βλέπετε να υπάρχει διάθεση, έστω και τώρα, με αυτή την κυβέρνηση για να διορθωθούν όλα αυτά τα κακοσκήμενα και να υπάρχει στόχος? Θεωρώ ότι κάθε φορά υπάρχει ένα στόχος. Ναι. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο να πω ότι λειτουργεί ένα οποιοδήποτε σχήμα, όχι μόνο σε μια κυβέρνηση, σε μια οικογένεια, σε μια επιχείρηση, που να μην έχει ένα στόχο και να μην έχει ένα σχέδιο για το τι κάνω αύριο και τι κάνω μεθαύριο. Αλλά όλα αυτά θα κρυθούν, όπως είπαμε. Απλά εγώ δεν μπορώ να έχω εικόνα αυτή τη στιγμή της στοχοποίησης που έχει τεθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή μέθοδος. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι έχετε ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα και πολύ, αλλά θέλουμε να σας έχουμε συχνά πυκνά, διότι, ξέρετε, ήσασταν δίπλα σε πρωθυπουργό της χώρας, στον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω ότι γνωρίζετε τα πράγματα εκ των έσω. Και επειδή αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, η ουδέτερη αυτή ματιά που έχετε, ειδικά για την οικονομία, μας ξεκλειδώνει το μυαλό, μας κάνει πιο σοφούς, αν μη τι άλλο. Πολύ φιλόφερο να τα λέω για σας, σας ευχαριστώ. Νομίζω πάντως ότι το θέμα δεν είναι πάντα θα υπάρχουμε άνθρωποι που μπορούμε να έχουμε μια γνώμη ή να σχολιάζουμε τα της οικονομίας ή τα της πολιτικής. Το θέμα είναι όμως ότι δεν χρειάζεται σχολιασμός, χρειάζεται δράση. Χρειάζεται έργο το οποίο να βοηθά στο να χτίζουμε πράγματα στην οικονομία, στην παραγωγή. Να τους τα επισημαίνουμε μήπως και τα ακούσουν το και κάνετε τα εφαρμόζουν. Με χαρά όποτε υπάρχει δυνατότητα τις μικρές μου δυνάμεις να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας εγώ ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ. Καλά. Καλησπέρα, κύριε Λύκο. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μετά την οικονομία, μετά τον κύριο Σκορδά, σας έχω προλογίσει, πρέπει να σας πω, και γίνεται και ένας ιδιαίτερος πανικός και με τα μηνύματα. Διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης Πανεπιστημίου Κρήτης, και η ερώτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μία, κύριε Λύκο. Γιατί κεγόμαστε? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μια πολυπαραγωγική απάντηση, αλλά ο πυρήνας της έχει να κάνει με το εξής. Ότι από το 2007-2008 έχουμε περάσει από το χρηματιστήριο των κινητών αξιών, αξιόγραφα-χρεόγραφα, έχουμε περάσει στο χρηματιστήριο των ακίνητων αξιών. Δηλαδή η γη πλέον είναι χρηματοπιστωτικό εμπόρευμα. Δεν είναι μόνο το real estate, μην φαντάζεστε όπως παλιότερα που λέγανε οικόπεδα με δόσεις κτλ. Πλέον η γη αξίζει πάρα πολλά και αρχίζουν και επενδύουν και τζογάρουν πάνω στη γη πάρα πολλά funds. Εδώ τώρα τι γίνεται? Έχουμε την τύχη, αλλά και την αρχία, η Ελλάδα, αυτό έχει γίνει σύμφωνα με αξιολογήσεις πολλών οίκων του εξωτερικού, να κοστίζει
η Ελλάδα που λέμε ως τυπόπεδο 13. Το πρόβλημα λοιπόν είναι όμως ότι υπάρχουν κάποιοι ανυπότακτοι γαλάτες σε αυτό το κομμάτι του πλανήτη, τους, οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και από την άλλη, για να μπορέσει να ουσιαστικά να μπορέσει να μοχλευτεί αυτή η αξία της γης, είτε υπέργεια είτε υπόγεια, και θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες. Θα πρέπει να μην, υπάρχει ιδιοκτησιακό καθεστώς και θα πρέπει να μην υπάρχουν ουσιαστικά προστατευόμενες περιοχές, προκειμένου να μπορέσει να τζογαριστεί και να μοχλευτεί ακόμα περαιτέρω και να αποδώσει τα κέρδη αυτά που οφείλει να αποδώσει σύμφωνα με κάποιους κερδοσκόπους. Ερώτηση σας παρακαλώ. Η Ελλάδα κοστίζει 13 εκατομμύρια με βάση τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν σε αυτά τα ελεύθερα οικόπεδα, σε αυτές τις προστατευόμενες περιοχές και πάει λέγοντας, ή κοστίζει 13 εκατομμύρια με βάση τα σημερινά δεδομένα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα. Μιλάμε για ορυκτό πλούτο, μιλάμε για επιφάνειες, μιλάμε για φυσικό περιβάλλον, μιλάμε για ακτές, γυαλούς και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι. Είδατε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον πριν από 10 μέρες, δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την προστασία, την ανάκαμψη μάλλον της φύσης και της βιοποικιλότητας σε σχέση με το 2030 και με το 2050. Δηλαδή βλέπετε ότι μιλάμε για κλιματική κρίση, όλοι μιλάμε για στόχους που έχουμε βάλει μέχρι το 2030 μέχρι το 2050 και αυτό αφορά μόνο ΑΠΕ. Και όταν μιλάμε μόνο ΑΠΕ, δεν μιλάμε γενικώς για ΑΠΕ, δεν ακούω τίποτα για γεωθερμία. Μιλάμε για ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για βιομηχανιοποιημένου τύπου ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Όμως από την άλλη μεριά, έχετε ακούσει τίποτα να μιλάει κανένας για την ερημιοποίηση που συμβαίνει στον τόπο μας, για την αποδαστοποίηση και πώς θα γίνει αυτή η ανάκαμψη? Κανένας. Και έρχομαι εγώ τώρα να ρωτήσω. Και θα το βάλω αυτό το ερώτημα στην εκπομπή σας. Γιατί πραγματικά πρέπει κάποια στιγμή οι τηλεθεατές να μάθουν να σκέφτονται διαφορετικά. Δεν υπάρχει ψευδοεπιστήμη, είναι μία η επιστήμη. Αλλά η επιστήμη πρέπει να έχει όλες τις απόψεις και να υπάρχει και δημόσιος έλεγχος. Λοιπόν, θέλω να βάλω το εξής ερώτημα. Μιλάμε για κλιματική κρίση ή μιλάμε για πολιτική κρίση τελικά? Σας ακούγεται κάπως περίεργο. Θέλετε ναι, να το πώς το συνδέεται, ναι. Ότι σοβεί μια πολιτική αστάθεια πάνω από την Ευρώπη, στην Ευρώπη, αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, κύριε Λίκο. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Θα το ερμηνεύσω πολύ απλά. Από τη δεκαετία του 70 υπάρχει θεωρία του critical disaster studies, η οποία μιλάμε κριτική μελέτη των καταστροφών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αν γίνει, για παράδειγμα, μια χαλαζόπτωση σε μια έρημο της Αφρικής, είναι το ίδιο με το να γίνει μια χαλαζόπτωση στο κέντρο του Μαχάταν ή στις φαβέλες του Πουερτορίκο? Όχι, φυσικά. Ασφαλώς και όχι. Αν γίνει στο Πουερτορίκο, θα πούμε ότι είναι θεομηνία. Προσθέστε, αν γίνει σε κάποια έρημο, θα πούμε εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι αυτό που ονομάζουμε καταστροφές, συμβητικές καταστροφές, έχουν άρρηκτη σχέση με την πολιτική, καθώς εξαρτάται πρώτον από τις υποδομές που έχουμε φτιάξει, παβέλες, τον Ατάλο κτλ., την πρόσβαση των ασθενέστερων στρωμάτων στους μηχανισμούς, καθώς και την ανοικοδόμηση και την ικανότητα ανοικοδόμησης αυτών των περιοχών. Δηλαδή, για παράδειγμα, το real estate, θα σας πω για την πατρίδα μου την Εύβοια, ανάγκασε τους ανθρώπους και πούλαγε οικόπεδα δεξιά και αριστερά του ποταμού Λίλαντα, τον οποίο τον είχαν χτίσει. Και είχαν ουσιαστικά δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο του μπουκαλιού, δηλαδή να μικραίνει στην άκρη ό,τι αφορά το Δέλτα, και πουλάγανε οικόπεδα. Αυτοί οι άνθρωποι πλημμύρισαν. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι άνθρωποι που θέλανε να βρουν ένα σπίτι, μια στέγη, κοντά στην παραλία. Εντάξει, και πήγανε και αγοράσανε. Και αγοράσαν από κάποιους κερδοσκόπους, οι οποίοι ουσιαστικά έκτισαν πάνω στην κήπη του ποταμού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Θυμάστε παλιότερα που είχε γίνει ένα σεισμός στην Αθήνα, εκεί στα δυτικά προάστια, είχε καταρρεύσει το ολόκληρο κτίριο και είχαν πεθάνει κάποιοι άνθρωποι? Πού το είχαν χτίσει αυτό? Το είχαν χτίσει πάνω σε ρέμα. Ακριβώς πάνω σε ρέμα. Και πήγαν και αγόρασαν κάποιοι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέμε,
Άρα λοιπόν, μιλάμε για πολιτική καταστροφή. Ναι. Μιλάμε για πολιτική καταστροφή όπου κάποιοι επέλεξαν να κτίσουν επάνω εκεί και καταδίκασαν κάποιους ανθρώπους στο θάνατο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για κλιματική κρίση, που εσείς το συνδέετε απόλυτα με τις πολιτικές αποφάσεις, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα πολλά λάθη, έχει παραβιάσει και βιάσει τη φύση, έχει πάει κόντρα στη φύση, οπότε εκ των πραγμάτων η φύση εκδικείται. Ακριβώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, προσέξτε, μιλάμε για κλιματική κρίση, εντάξει. Κανένας δεν μιλάει όμως ότι η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα δεν έχει ως γενεσιούργο αιτία μόνο τον ανθρώπινο πληθυσμό, μόνο το ζωικό κεφάλαιο. Έχει και τις καλλιέργειες, που βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, ακόμα και στην Ιταλία, που ουσιαστικά πάνε να τις καταργήσουν. Γιατί όταν καλλιεργείς ένα χωράφι στα πρώτα 30 εκατοστά, αποδεσμεύεις διοξιδίου του άνθρακα. Έχει να κάνει με τους ωκεανούς, έχει να κάνει με τα ηφαίστεια. 300 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα εκπέμπει μόνο η ΕΚΑ. Τι θα γίνει, θα φορολογήσουμε τους Ιταλούς? Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, αλλά κυρίως είναι οι ωκεανοί. Και έχει να κάνει από εκεί και πέρα και μία σειρά από άλλου είδους πράγματα. Εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε μετρήσει συνολικά το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπεται, το διοξίδιο του άνθρακα που απορροφάται και έχουμε βγάλει μία απόφαση επιστημονικά αποδεκτή ώστε να ξέρουμε που πάμε? Μα κύριε Νίκο, ακούστε με ένα λεπτό, ναι, για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Παρακαλώ. Ξέρετε πώς είναι η βαθμή Κελσίου αυτοανάφλεξης του ξύλου? Του ξύλου γενικότερα. 350 βαθμοί Κελσίου. Του πεύκου 250. Δηλαδή για να πάρει φωτιά από μόνο το ένα πεύκο, πρέπει η θερμοκρασία να φτάσει 250 βαθμούς. Άρα τι λέμε? Μιλάμε για κλιματική κρίση όταν έχουμε 300 εστίες την ίδια μέρα σε όλη την Ελλάδα ή για αντιρρυθμούς? Ναι, εσείς αυτό πού το αποδίδετε? Πρώτα απ' όλα, έτσι, δεν έχουν γίνει σωστοί καθαρισμοί και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Η Ελλάδα είναι ένα πανάκριβο οικόπεδο, το οποίο αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι η ευκαιρία η μεγάλη για κάποιους κερδοσκόπους να εκμεταλλευτούν αυτό ακριβώς που γίνεται. Άρα λοιπόν όλο αυτό εσείς το αποδίδετε, μισό λεπτό, όλο αυτό το οποίο ζούμε μέχρι και σήμερα το αποδίδετε εδώ και 10, 11 μέρες, 12 πόσες είναι, έχουμε χάσει το μέτρημα, το αποδίδετε σε εμπρισμούς? Εγώ το αποδίδω καταρχήν στην ανυπαρξία του κράτους, ανυπαρξία πρόληψης. Ναι. Καταλαβαίνετε, γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό το ακολουθούμε από το 21 που κάηκε όλη η Βόρειο Στέβια, από το 21, και θα δείτε ότι δεν έχουμε ουσιαστικά κάνει απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος φορέας δασοπροστασίας. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν έχουν προσληφθεί άτομα. Θυμηθείτε παλιότερα που είχαμε τους δαστοφύλακες, όπου κάθε δαστοφύλακη σε κάθε τοπική περιοχή είχε αριθμημένα τα δέντρα μέσα σε ένα δάσος και τα ήξερε ένα προς ένα. Δείτε τι γίνεται στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει το ίδιο δασικό οικοσύστημα σε σχέση με εμάς. Τα ίδια είδη σχεδόν. Και όμως δεν καίγεται τίποτα. Ναι, θα έλεγε κανείς όμως ότι δεν έχει τις ίδιες θερμοκρασίες με εμάς, κύριε Λύκο. Όχι ακριβώς. Σχεδόν τις ίδιες έχει. Δεν, το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Δεν είναι πιο ψυχρό το κλίμα. Δεν είναι πιο ψυχρό το κλίμα στη Βουλγαρία? Ελάχιστα. Το θέμα είναι ότι όμως έχουν εντάξει εκεί τις τοπικές κοινωνίες σε ό,τι αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών. Δηλαδή, το κάθε χωριό είναι υπεύθυνο και συμβάλλει σε ό,τι αφορά την αποτροπή της μεγέθυνσης μιας πυρκαγιάς. Εδώ τι έχουμε κάνει? Τίποτα. Εδώ απλά κάθε φορά τρέχουμε και λέμε δεν έχουμε πολλά πυροσβεστικά. Και να τα κάνουμε τι τα πυροσβεστικά από τη στιγμή που το hot spot, η πρώτη εκδήλωση φωτιάς, έχει ξεφύγει και αυτά μπορούν να έρθουν και μετά από μία ώρα και μετά από δύο ώρες. Δείτε τι γίνεται στη Ρόδο. Δεν υπάρχει πρόληψη. Εγώ να σας πω το εξής. Ωραία, έχουμε κλιματική κρίση. Έτσι δεν είναι? Πώς έχουμε θωρακίσει? Αυτό μας λένε. Αυτό προτάσουν πρώτο. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, το προτάσουν με τέτοιο τρόπο και λένε να, δεν καιγόμαστε μόνο στην Ελλάδα. Δείτε τι γίνεται στην Πορτογαλία, δείτε τι γίνεται στην Ισπανία. Αυτό ξέρετε ποιο είναι? Αυτό είναι το λεγόμενο παράθυρο του Overton. Ξέρετε τι σημαίνει το παράθυρο του Overton? Ότι δείξε στους ανθρώπους την αλήθεια από ένα συγκεκριμένο παράθυρο. Αν εγώ σας βάζω μια συγκεκριμένη πυρκαγιά επί 10 μέρες, θα νομίζετε ότι καίγεται όλος ο πλανήτης.
Δεν σας δίνω την πραγματική αλήθεια. Είναι σαν να έχετε ένα σπίτι το οποίο να έχει θέα στη θάλασσα, αλλά εγώ να σας δείχνω ότι η αλήθεια είναι από το παράθυρο που βλέπει στο βουνό. Θα νομίζετε να σας το δείχνω συνέχεια ότι δεν το σπίτι αυτό εξαρτάται, δεν είναι. Να σας πω κάτι. Εξαρτάται πώς το βλέπουμε. Δηλαδή, στο τέλος του καλοκαιριού, ή θα πούμε ότι κάηκε το 15% των δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα, ή ότι σώθηκε το 85%. Ναι, ότι ακριβώς. Αυτό θέλω να σας πω, το παράθυρο του Όβερτον. Δηλαδή είναι σαν τη σπηλιά του Πλάτωνα. Τη θεωρία της σπηλιάς του Πλάτωνα. Τι θέλω να πω λοιπόν εδώ πέρα. Οκ, καίγονται. Πάντα υπήρχαν φωτιές. Φωτιές υπήρχαν και από την αρχαιότητα. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης μίλαγε για φωτιές που καίγανε στον Ημιτό μήνα. Μήνα, αν διαβάσετε θα το δείτε αυτό το πράγμα. Ποια είναι η διαφορά όμως. Ότι εκεί τα οικοσυστήματα τα αφήνανε προκειμένου μέσω της φυσικής αναβάθμισης να ξανααναπτυχθούν. Εδώ όμως, αν δείτε, από το 2007, εγώ σας προκαλώ να κάνετε αυτή την έρευνα, από το 2007 έως το 2020, για παράδειγμα, έχουν καεί περίπου 185.000 εκτάρια. Ξέρετε πώς θα αναδασώθηκαν. 35.000 εκτάρια. Υπάρχει κάποια υπηρεσία αυτή τη στιγμή που να λέει ότι κάηκε αυτή η επιφάνεια, η οποία είχε αυτά τα δασικά είδη και η οποία θα πρέπει να αναδασωθεί. Και να λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει εκεί πέρα καμία άλλη δραστηριότητα εκτός του βασικού προορισμού της, που είναι ο δασικός προορισμός. Δεν υπάρχει αυτό. Συζητάμε τώρα, φωνάζουμε, κλαίμε όλοι, βάζουμε μαύρες στη σελίδα μας στο Facebook, αλλά μετά από ένα μήνα το έχουμε ξεχάσει. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή συντελείται ένα έγκλημα απέναντι στην ελληνική οικονομία. Δεν σας μιλάω για τη φύση, δεν σας μιλάω για τα ενδυμικά είδη που χάνονται, δεν σας μιλάω για το ζωικό κεφάλαιο, δεν μιλάω για τίποτα. Ένα έγκλημα απέναντι στην ελληνική οικονομία, διότι ποιος τουρίστας θα έρθει για παράδειγμα του χρόνου στη Λίνδο. Ποιος θα έρθει, πείτε μου. Ποιος θα αποζημιώσει τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν δουλειά στη Ρόδο. Ποιος, κανένας. Ποιος θα αποζημιώσει το ζωικό κεφάλαιο που χάνεται και του χρόνου, θυμηθείτε, θα είναι ακόμα πιο αυξημένη η τιμή του κρέατος στα σούπερ μάρκετ. Ποιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Αυτό λοιπόν αντί να το δούμε συνολικά, εμείς καθόμαστε και τι κάνουμε. Ουσιαστικά δίνουμε παραστάσεις σε κάποια τηλεπαράθυρα προκειμένου να πούμε ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν να γίνει. Κάποτε το δάσος θα ταΐσει, θυμάστε την ιστορική ρίση. Οπότε γιατί να μην κάνουμε ξενοδοχείο, ή ότι η ζωή συνεχίζεται όπως υπόθηκε πρόσφατα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι οι φυσικοί πόροι είναι αλληλένδετοι με την ελληνική οικονομία. Το ελληνικό τοπίο είναι αλληλένδετο με τον πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός μας είναι αλληλένδετος με τη φύση. Και η φύση είναι αλληλένδετη με αυτό που λέμε Έλληνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν ιστορικές συλλογικές μνήμες. Φανταστείτε να πάτε στο χωριό σας και να μην υπάρχει τίποτα. Να μην βλέπετε ζώα, να μην βλέπετε δέντρα, να μην βλέπετε τίποτα. Ξέρετε τι θα είστε τότε. Απλά ένα υποκείμενο το οποίο θα διαβιεί σε ένα χώρο, αλλά όχι μια χώρα, χωρίς τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και απλά θα δουλεύετε για την επόμενη μέρα. Εκεί θέλουν να μας καταντήσουν. Ξέρετε, επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στον αέρα για διάφορα πράγματα και γενικότερα και για το πού μας οδηγούν, διάβασα επίσης με ενδιαφέρον, άκουσα κιόλας, μία συνέντευξη που δώσατε στον καλό συνάδελφο τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο στο militaire.gr. Οι φωτιές, είπατε, που σχεδόν κάθε χρόνο καταστρέφουν περιβάλλον, ζωές και περιουσίες, είναι και αποτέλεσμα της λανθασμένης πολιτικής που ακολουθούμε από την εποχή της κυβέρνησης Σιμίτη. Ακριβώς. Τι εννοείται. Το 1998, κοιτάξτε, το 1914 η προστασία των δασών πηγαίνει στις δασικές υπηρεσίες. Το 1998 από τη δασική υπηρεσία η προστασία, δηλαδή η πρόληψη και η προστασία, πάει στην πυροσβεστική. Ναι. Εκεί ήταν το ελεύθερο λάθος. Διότι βάζουμε τώρα κάποιες μονάδες την πυροσβεστική. Εντάξει, πήρανε δασολόγους, δασοπόνους κτλ. Όμως δεν είναι η δουλειά της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή. Η δουλειά της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι οι πυρκαγιές εντός του αστικού ιστού. Δηλαδή όταν και εγώ τα παλιότερα θυμάστε το Μινιόν, ο Κατράτζος κτλ. Αυτό είναι η πυρόσβεστη. Μα αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, υπήρχαν δύο υπηρεσίες. Υπήρχε η πυροσβεστική υπηρεσία η οποία ασχολείται μόνο με τις φωτιές μέσα στον αστικό ιστό και υπήρχαν
η δασική υπηρεσία και η δασοπροστασία. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυροφυλάκια, για να ξέρετε, τα οποία δεν είναι στελεχωμένα. Υπήρχαν πυροφυλάκια τότε. Υπήρχε δασική υπηρεσία με συγκεκριμένο μπάτζετ. Υπήρχαν δίκτυα. Υπήρχαν υποδομές. Αυτή τη στιγμή η δασική υπηρεσία είναι ανενεργή. Γιατί την έχουν καταδείξει ανενεργή? Γιατί όπου γνωμοδοτεί για διαφορετικές χρήσεις εντός δασικών οικοσυστημάτων, με βάση νόμο που έχει περάσει από τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο του κυρίου Χατζηγάκη και μετά που έχουν περάσει άλλοι τέσσερις σε σχέση με την ανάπτυξη, η δασική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, γιατί δεν πρέπει να γνωμοδοτεί. Τις λένε ότι αν δεν προλάβεις εντός τριών ημερών ένας υπάλληλος με 500 φακέλους να γνωμοδοτήσει, σημαίνει ότι η γνώμη σου είναι θετική. Πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται αυτό. Όταν δεν αποφαίνεσαι, σημαίνει ότι είναι θετική η απόφασή σου. Συνήθως γινόταν ότι είναι αρνητική όταν δεν αποφαίνεσαι. Γιατί κύριε Παπαδάκη, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι προσπαθούμε να απονευρέσουμε από αυτό που λέμε κρατικό μηχανισμό, θεωρώντας ότι είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, ο οποίος τίθεται απέναντι στην ανάπτυξη. Δηλαδή η δημοκρατία και οι διαδικασίες, αυτό που λέμε δημοκρατική θεσμή στην Ελλάδα, τείνουν να τους θεωρούμε ως ένα γραφειοκρατικό σύστημα πολυδέδαλο, το οποίο δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη. Και έρχομαι εγώ τώρα να ρωτήσω, ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη, για ποιους κύριε Παπαδάκη? Για τους πολλούς? Και εγώ λέω ανάπτυξη γενικότερα. Για ποιους? Για τους πολλούς? Για ποιον? Για την μας έχουν παραμυθιάσει, κύριε Λύκο. Δεν ξέρω αν μας έχουν παραμυθιάσει ή αν αυτοπαραμυθιαζόμαστε. Γιατί σας είπα, είναι το παράθυρο του Όβερτον. Ναι. Βλέπετε συνεχώς την ίδια εικόνα. Θα σου πω ένα παράδειγμα που το βλέπα εδώ και 10 μέρες. Λοιπόν, δείχνει ένα κανάλι, δεν θέλω να το ονοματίσω, και λέει ότι το 2017 είχαμε θερμοκρασίες οι οποίες κυμαίνονταν από 25 μέχρι 32 βαθμούς. Από 27 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Από πίσω το φόντο της Ευρώπης ήταν πράσινο. Τώρα βλέπω το ίδιο φόντο, η Ευρώπη πάλι, όπου οι θερμοκρασίες είναι από 25 μέχρι 32. Από πίσω, ξέρετε τι φόντο είχε η Ευρώπη? Το χρώμα μάλλον της Ευρώπης ήταν κόκκινο. Χανόμαστε. Προσπαθούν λοιπόν να σου δημιουργήσουν αυτό το, πώς να σου πω, ουσιαστικά μία παρέστηση μέσω επιστημονικοφανής παρέστηση, προκειμένου να επηρεάσουν συνειδήσεις. Είναι δυνατόν το καλοκαίρι να μην έχουμε κάψονες? Δηλαδή το 87 είχαμε κλιματική κρίση. Είναι δυνατόν το χειμώνα να μην έχουμε χιόνια? Πείτε μου, είναι δυνατόν το χειμώνα να μην έχουμε χιόνια και το καλοκαίρι να μην έχουμε κάψονες? Μα νομίζω πλέον ότι αυτό, κύριε Λύκο, ο κόσμος, πώς να το πω, δεν το τρώει πλέον. Δηλαδή, όταν ακούμε από διάφορους ειδικούς, την Κυριακή λέει που μας πέρασε, η θερμοκρασία έφτασε σε τέτοια ύψη που δεν τα έχουμε ξαναζήσει, δεν τα έχουμε ξαναβιώσει εδώ και 50 χρόνια. Άρα πριν από 50 χρόνια είχαμε τις ίδιες θερμοκρασίες. 45 βαθμούς διάβαζα μία εφημερίδα, εδώ και 30 χρόνια είχαν στη Λάρισα. Είχαν τότε κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν τι γίνεται, μπορεί κάποιος... χρησιμοποιούμε. Η κλιματική κρίση δεν είναι οκειόμενος βάτος του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ξαφνικά ένας θάμνος έπιασε φωτιά και εμφανίστηκε ο Θεός. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε πρόβατα και η επιστήμη κρίνεται και πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος στην επιστήμη. Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχουν τόσες πολλές και μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις επιστημόνων πάνω σε αυτό το ζήτημα? Η βασική είναι μία. Ότι έχουμε κλιματική κρίση, ναι, ανεβαίνουν οι βαθμοί Κελσίου, άρα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο κατανάλωσης και παραγωγής. Ο τρόπος κατανάλωσης και παραγωγής... Ισχύει αυτό? Ισχύει. Εγώ θα σας πω τι παίζεται. Τι ισχύει? Όχι, μισό λεπτό. Μας λένε λοιπόν ότι αυξάνεται η θερμοκρασία, λιώνουν οι πάγοι, η τρύπα του όζοντος... Για να λιώσουν, βέβαια, θέλουν από τους 170 βαθμούς να πάνε στους τι για να λιώσουν. Αυτό δεν το λένε, βέβαια. Απλοί κανόνες φυσικής. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάω, αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν, αυτά τα οποία μας λένε ότι είναι το πρόβλημα, ότι από το σπρέι που χρησιμοποιούσαμε τόσα χρόνια, ουσιαστικά δημιουργήσαμε την τρύπα του όζοντος. Αυτό ήταν η τρύπα του όζοντος. Κανένας όμως δεν σας λέει το εξής. Ναι. Ωραία, ας δεχτούμε ότι έχουμε κλιματική κρίση. Εντάξει.
Γιατί δεν αυξάνουμε τρεις φορές το εξοικονομώ προκειμένου εσείς, εγώ, να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, να βάλουμε φωτοβολταϊκά παράθυρα και αυτή η τεχνολογία να παράγεται στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό, παραμεινάνε για ανεμογεννήτρες οι βουνοκορφές μας. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο. Γιατί δεν λέει κανένας αύριο με νόμο, ότι θα πρέπει από 0,9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου που έχουμε ένα κάτοικο να φτάσουμε τα 18 τετραγωνικά μέτρα ένα κάτοικο που έχει Μαυρίκου. Να σας πω εγώ πώς θα μειωθεί η θερμοκρασία. Γιατί δεν μιλάμε για μητροπολιτικά πάρκα. Ελληνικό, Ελαιώνα και οπουδήποτε αλλού υπάρχει. Για παράδειγμα στην Πυρκά, στην Δάφνη. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτά. Αν θέλουμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία ή για την καλλιέργεια πλατύφυλλων, φυλοβόλων δέντρων. Όπου μπορούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό το χρησιμοποιούμε όπως όπου μας βολεύει. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ένα τεράστιο μεγαλείο ως Έλληνας, πρέπει να σας πω, κύριε Λύκο, διότι αντιλαμβάνομαι ότι αν τελικά εδώ στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα πρώτοι και γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αυτή κρίση, θα σώσουμε τον κόσμο και ενδεχομένως και το σύμπαν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αισθάνομαι έτσι πάρα πολύ, αισθάνομαι λίγο πιο δυνατός ίσως από όσο θα έπρεπε. Ισχύει αυτό? Θα μας το απαντήσετε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, κύριε Λύκο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ, και επανερχόμαστε.